Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλησπέρα. Εύχομαι η Θεία Χάρις να σκεπάζει όλους μας στους δύσκολους τούτους αυτούς καιρούς, να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να μην πάρουμε την αριθμοποίηση του προσώπου το ΆΜΚΑ. Ο ΆΜΚΑ ως γνωστόν ταυτίζεται με το όνομά μας που λάβαμε στη βάφτιση. Δυστυχώς πάρα πολλοί νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα. Η νέα τάξη επιβάλλει δικτατορικό το τρόπο σε όλη την Ιφίλιο τον αριθμό των σκλάβων. Η υποβίβαση των ανθρώπων συνίσταται στη χρήση ενός αριθμού που ο άνθρωπος θα κάνει τις συναλλαγές του και θα αντικαθιστά το όνομά του. Έχει κωδικό το 666, επιβάλλουν το 666 διότι οι εξουσιαστές Ρότσιλ και Ροκφέλερ είναι σατανιστές. Είναι σύστημα που χρησιμοποιείται για την μίηση της ανθρωπότητας, την ολοκληρωτική άρνηση του Ιησού Χριστού. Το ΆΜΚΑ εμπεριέχει το 666, είναι γνωστό, το έχουμε αποδείξει. Όπως δήλωσαν και οι υπουργοί, τα τσιράκια της λέσχης των Εβραίων Bilderberg, το Ταλμούδ μας αναφέρει ως ζώα. Τα ζώα έχουν νούμερο, όχι όνομα κατά αυτούς. Σε λίγο, μία σφραγίδα στο χέρι μας ετοιμάζουν. Εκείνοι που λένε δεν έρχεται σε αντίθεση με το Άγιο Βάφτισμα, πλανώνται. Η Σύνοδος του Χρυσοστόμου Κιούση, ο Ιερώνυμος του Νέου Ημερολογίου. Όταν ζεις σε μία κοινωνία, το όνομά σου ταυτίζεται με το πρόσωπό σου. Αυτοί σε θέλουν νούμερο. Και όταν αποδεχτείς τον ΆΜΚΑ που χωρίς αυτόν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αποτάσσεσαι το όνομά σου που έλαβες στην ημέρα της βαφτίσεώς σου και συντάσσεσαι με το αντίχριστο σύστημα του θηρίου 666. Ταυτίζεσαι δε με αυτό. Οι χριστιανοί έχουν το όνομα που τους εδόθη στη βάφτιση. Το κράτος του θηρίου που στείνεται για να σε αναγνωρίζει ότι είσαι δικός του υπήκος έχει ένα νούμερο. Τώρα πλέον έχει το ΆΜΚΑ 666 για όλον τον πλανήτη. Όταν το πάρεις, αποτάσσεσαι το Χριστό, όπως λέει και ο Άγιος Υπόλυτος, και συντάσσεσαι με τον Αντίχριστο. Μετέχει στην απαρχή μιας παγκόσμιας αιωσφορικής μοίησης της λατρείας του θηρίου 666. Για να γίνει αυτό πρέπει να μοιηθείς στην ολοκληρωτική άρνηση του Χριστού δια της αποδοχής του ΆΜΚΑ 666. Φυσικά το ΆΜΚΑ είναι ένα κομμάτι του παζλ από το σατανικό πακέτο των Ιουδαίων εξουσιαστών Ρότσιλ Ροκφέλερ που κυβερνούν όλους. Έπεται παράλληλα η αιωσφορική μοίηση στη λατρεία του αιωσφόρου με τη μοίηση στο τρίτο εξάρι κατά τους αποκρυφιστές, το άνοιγμα του τρίτου ματιού, που όταν λάβεις το χάραγμα όλες οι σατανικές ιδιότητες θα επιδράσουν σε αυτόν που θα το έχει λάβει. Δηλαδή θα επικοινωνεί κατευθείαν με τον αιωσφόρο, θα αποδέχεται τα μηνύματά του στον εγκέφαλο και στην ψυχή του. Οπότε όπως λένε οι αποκρυφιστές θα δεχτεί την πύρινη σφραγίδα του αρχιδαίμονα της καμπάλα μετατρών μέσα στην ψυχή σου και θα υποστείς μία μετατόπιση πρωτοτύπων. Θα υποστείς αλλίωση στον εγκέφαλο και στην ψυχή σου αφού η σφραγίδα του μετατρών θα σε χρήσει σαν δικό του πράγμα. Ανήκεις πλέον σε εκείνον. Θα υποστείς την αλλίωση τη συνείδησή σου, θα παίρνεις μηνύματα στο μυαλό και στην ψυχή σου από τον ίδιο τον αιωσφόρο. Όπως ο σκοπός του χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, έτσι και οι νεοεποχήτες οπαδοί του Αντιχρίστου ως τελικό σκοπό έχουν τιμήσει στο χάραγμα του θηρίου. Να λοιπόν πόσο σοβαρό είναι να μετέχετε στο μυστήριο της ανομίας με το να πάρεις τον ΆΜΚΑ και την κάρτα που θα σου δώσει το εξουσιοδοτημένο κράτος, όχι πλέον ελληνικό, αλλά κατά τα πρότυπα του Αντιχρίστου και Ιουδαϊκό. Γιατί όλοι οι κυβερνήτες μας ως γνωστόν είναι προδότες και παίρνουν γραμμή από τη Λέσχη Bilderberg και είναι μασόνοι. Έτσι θα διώξεις τη Θεία Χάρη που όπως λέει ο Απόστολος Παύλος Α Κορινθίους Β5 ουδείς δύναται υπή Κύριον Ιησού ή μη εκ Πνεύματος Αγίου. Άρα χάνεις την ομολογία του Ιησού Χριστού. Όποιος διώχνει το Άγιο Πνεύμα βάζει μέσα του το πνεύμα της πλάνης του σατανά. Αρνείται του τέστην τον Ιησού Χριστό.
μετέχει πρακτικά στα σχέδια του θηρίου και θα λατρεύσει την εικόνα του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουμε όπως θέλουν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας, δηλαδή να φύγουμε από τη χιζόμενη βάση του 15ου κανόνας, από τα συνόδους όπως του Ιερονίμου, του Χρυσοστόμου Κιούση, του Κυπριανού, του Κυρίκου Κοντογιάννη, που στερούνται θεολογία στο θέμα του 666. Κηρύττουν ανοιχτά την άρνησή τους στην Αγία Αποκάλυψη, που είναι τμήμα του Ιερού Ευαγγελίου. Αρνούνται το Άγιο Πνεύμα που μίλησε μέσα από τους προφήτες, όχι μόνο για το χάραγμα, αλλά και για το νούμερο και την κάρτα που έχει 666. Κηρύττουν ανοιχτή αίρεση όταν λέγουν το ΆΜΚΑ δεν είναι τίποτα. Οδηγούν τον λαό στην άρνηση του Χριστού. Πρέπει όλοι να αποτυχιστείτε όσοι ανήκετε σε αυτούς. Διότι όταν επικοινωνούμε με αυτούς, μετέχουμε στην άρνηση του Χριστού που κάνουν. Καλούνται όσες μονές επικοινωνούν με αυτούς να αποτυχιστούν για να προφυλάξουν το πίμνιο. Στα χρόνια τους, που πριν πολλά χρόνια τους προτρέπαμε να διορθωθούν. Τώρα πλέον, με τη δημόσια αυτή άρνησή τους, όσοι επικοινωνούν μαζί τους, θα σκοτιστεί η διάνοιά τους. Θα κοινωνείτε με τους αρνηστάς και φορείς του ΆΜΚΑ που είναι ισόκυρο με το χάραγμα. Θα προσκυνήσετε αύριο και το θηρίο. Γιατί τι έμεινε πλέον όταν πάρετε το νούμερό του? Έμεινε μόνο η προσκύνησή του. Τα εμβόλια δόθηκαν κατ' εντολή των Εβραίων Ροκφέλερ και Ρότσιλ. Κανείς χριστιανός Έλληνας και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να τα κάνει. Οι πολιτικοί μας είναι φωνιάδες, διότι είναι πράκτορες και υπάλληλοι της εβραϊκής λέσχης Bilderberg. Εκτελούν το σχέδιο εξόντωσης των λαών μέσω επιδημιών και εμβολίων με τα νανορομπότ που έχουν τα εμβόλια μέσα. Θα γίνεται ένα ποινίο που θα δέχεται μηνύματα από μικροκύματα υψηλής, μεσαίας και χαμηλής συχνότητος και θα ενεργοποιήσει το λεγόμενο σχέδιο μπλε ακτίνα, που θα δείχνουν ολογράμματα στον ουρανό δήθεν τη Δευτέρα Παρουσία για να πείσουν και να προσκυνήσουν όλοι τον Αντίχριστο. Και θα πείσουν τον κόσμο στις φωνές που θα ακούει από τα ολογράμματα να εξαπατηθεί, γιατί η υψηλή τεχνολογία που θα δεχτεί ο κόσμος θα προβάλλει τον Αντίχριστο σαν Χριστό. Αυτές είναι οι δοκιμασίες που πρέπει να περάσουμε όταν τα αρνηθούμε αυτά και ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό σαν μοναδικό Θεό και Σωτήρα. Θα πάμε στην τελευταία δοκιμασία, τα γκούλακ, τα στάδια φυλάκισης των ομολογητών χριστιανών. 1.800 είναι έτοιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι θα είναι σεξουαλικοί σκλάβοι, άλλοι θα χρησιμοποιηθούν για ιατρικά πειράματα, άλλοι θα τους πάρουν τα όργανα, άλλοι θα είναι σκλάβοι εργάτες και άλλοι θα θανατωθούν. Για να νικήσουμε χρειαζόμαστε νηπτική παιδεία στην πράξη, κάθαρση της ψυχής, μαζί με την ωραία ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό», μόνο όμως με τις ορθόδοξες πρακτικές. Θα σωθούμε πολύ με την προσευχή, με την πίστη και την ελπίδα στο Χριστό. Ο Χριστός να μας βοηθήσει και να είναι μαζί μας και να μην ξεχνούμε συνέχεια ότι η ελπίδα μας είναι μόνο στο Χριστό. Να μην κοιτάμε τα υλικά. Ευχαριστώ. Ψήφισμα κατά του ΆΜΚΑ προς την ελληνική κυβέρνηση. Με το παρόν ψήφισμα, οι υπογράφοντες πολίτες δηλώνουμε στην ελληνική πολιτεία ότι δεν επιθυμούμε και δεν θα δεχτούμε την επιβολή του ΆΜΚΑ, ακόμη και αν αυτό μας κοστίσει τη ζωή. Ο ΆΜΚΑ έχει τις προϋποθέσεις του προφητευμένου αριθμού του ονόματος του θηρίου της Ιεράς Αποκαλύψεως. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, όποιος